you. I've been thinking about you, and I've been thinking about our love and how much I miss you. Γεια σας, παιδιά, και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Ξέρω, έχουμε να το πούμε περίπου 2-3 εβδομάδες, αλλά παιδιά, αυτόν τον καιρό έχει πάρα πολύ κρύο και γενικά βρέχει. Δεν έχει καλό καιρό, δεν βοηθάει. Συννεφιές, βροχές, κρύο, μπλα. Και δεν βοηθάει στο να κάνω βίντεο. Θα μου πεις, θα μπορούσες να βρεις μια λύση. Εντάξει, αλλά και εγώ αυτόν τον καιρό έχω διάφορα στο πρόγραμμα. Οπότε τέλος πάντων, να μην τα πολύ λόγο. Δεν έγινε βίντεο, θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα είναι Σάββατο. Έχω συνεννοηθεί με έναν φίλο να κάνουμε μια μίνι παρουσίαση των BMW του. Το τι BMW είναι και τα σχετικά θα τα πούμε σε λίγο. Θα πάμε μια βολτούλα. Σήμερα έχει πάρα πολύ αστυνομία από ό,τι έχω δει. Γι' αυτό και δεν είμαι με το σεζετέ από ό,τι βλέπετε. Οπότε ναι, θα πάμε μια βολτούλα παραλιακά. Να δούμε. Μήπως βρούμε για κανένα ψηλό πατηματάκι, μήπως έχουν βγει κάποιοι άλλοι έξω. Να τραβήξουμε, θα δείξουμε και το BMW. Αυτά. Α, και από τη ευκαιρία, επειδή δεν τα έχουμε πει, καλή χρονιά κιόλας, παιδιά, με υγεία και ευτυχία σε όλους. Απλά το θυμήθηκα και ήθελα να σας το πω, γιατί δεν τα έχουμε πει από την πρωτοχρονιά. Οπότε πάμε τώρα στο βίντεο. Φιλάκια. Λοιπόν, αυτή είναι η BMW, είναι Ε60, 3000 κυβικά και γύρω στα 272 άλογα. Φοράει 20 ζάντες, full φημέ. Θα μάθουμε περισσότερα και από τον ιδιοκτήτη, είναι μεταχειρισμένο. Θα μάθουμε και στη συνέχεια τα χιλιόμετρα και ό,τι άλλο θέλει να μας πει ο ίδιος. Αλλά παιδιά, είναι απίστευτο το αμάξι, μου αρέσει πάρα πολύ, το έχει πολύ συντηρημένο. Αυτά, και sorry για τον ήχο, απλά αυτή τη στιγμή είμαστε σε λεωφόρο δίπλα και καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολύ φασαρία. Π.χ. για το φήμα που σας έλεγα, μόνο εμένα μπορείτε να δείτε. Μόνο λίγο από εδώ, α, ούτε από εδώ γίνεται να δείτε, ναι. Επίσης, ξέχασα να σας πω ότι είναι του 9 το μοντέλο. Αυτά. Λοιπόν, ήρθε η σειρά μου να το πάρω βολτούλα, όπως κάθε αμάξι που κάνω review. Οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, να δούμε λίγο το εσωτερικό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν φαίνονται καλά τα καθίσματα. Είναι η Mi Bucket. Έχουν δέρμα και ύφασμα. Εδώ πέρα ο ιδιοκτήτης έχει βάλει και λεντοτενία στο εσωτερικό, όπως βλέπετε. Είναι χειροκίνητο. Αυτά πάνω κάτω. Λοιπόν, πάμε να το ξεκινήσουμε το θηρίο. Όλα καλά προς το παρόν. Είναι, παιδιά, θηρίο και λίγο μαούνα. Η
αλήθεια είναι δεν έχω συνηθίσει τόσο μεγάλο σε... σε... όγκο. Ευχαριστώ. Αλλά ναι, εντάξει, ένα σε ζητάω δεκάω παιδιά, το ξέρετε. Θα βάλουμε καμιά τρίτη, ξέρω εγώ. Ωραία. Από ήχο πάντως δεν μπορείτε να πείτε παιδιά. Είναι... άσχημα, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Από κατανάλωση έχουμε 16 στην πορεία και 19 στην πόλη. Ακούτε τα σκασίματα? Απίστευτα, έτσι. Εντάξει, σαν αμάξι προς το παρόν δεν μου φαίνεται δύσκολο. Εντάξει, δεν έχω κάνει και τίποτα σπουδαίο, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, λίγο τώρα φοβάμαι γιατί είναι μακρύ σαν αμάξι. Νομίζω από τα πιο έτσι μεγάλα που έχω οδηγήσει, δεν είμαι σίγουρη. Αλλά με φοβίζει λιγάκι. Θα ακούσουμε λιγάκι εδώ πέρα. Αλλά γενικά ναι, μπορώ να πω ότι μου αρέσει και γενικά και τα καθίσματα έτσι με πολύ χαλαρά. Μου αρέσουν αρκετά. Μιλάμε για ένα αμάξι το οποίο έτσι μπορεί να είναι και κυρίλα και σπορ ταυτόχρονα, κατά δική μου έτσι άποψη, αν και νομίζω ότι όλοι αυτή την άποψη έχουμε. Δείτε, έχει γλυκούβες. Αλλά ναι, μπορώ να πω μου αρέσει πάρα πολύ. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν και αισθητήρες στα αμάξι. Εντάξει, ήταν φυσιολογικό να έχει. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Πάντως η εμπειρία μου ήταν ωραία. Βέβαια ο ιδιοκτήτης παίζει να δυσκολεύεται μάλλον λίγο στο παρκάρισμα. Αλλά να μου πεις αναλόγως και την περιοχή. Πάντως για τα φημέ που λέγαμε, κοιτάξτε και μόνοι σας. Βασικά δεν μπορείτε να δείτε κάτι. Είναι κατράμι, δεν φαίνεται και κάτι. Είναι μπροστά. Λοιπόν, και εδώ πέρα βλέπουμε έτσι επιχείρηση της τροχέας με μπιστόλι για τους οδηγούς που τρέχουν. Δεν ξέρω αν βλέπετε εκεί τον κύριο και το περιπολικό που είναι παρκαρισμένοι στα αριστερά, δεξιά, δεν ξέρω πώς το βλέπετε. Οπότε να έχετε το νου σας και εσείς που τρέχετε. Αν και εντάξει, οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν, γιατί και χθες και πριν καιρό είχε γίνει μεγάλο ατύχημα. Οπότε εντάξει, πιστεύω κάποια πράγματα γίνονται για το καλό ορισμένων ανθρώπων που πάτανε λίγο περισσότερο από το φυσιολογικό. Και επειδή είμαστε χοντροί, ΜΑΚ επιβάλλονται. Λοιπόν, πήραμε και τα ΜΑΚ, πάμε τώρα να φάμε. Γιατί μια καλή βόλτα, ένα καλό βίντεο, χρειάζεται και φαγητό. Έτσι, γιατί... το φαγητό είναι το παν. Αυτά, πάμε να φάμε. Ακούτε την εξάτμιση? Από εδώ ακούγεται, από άλλο αμάξι ακούγεται η εξάτμιση του. Και τα λέμε σε λίγο. Αυτό ήταν παιδιά και για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Έρχονται πολύ πιο δυνατά βίντεο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Μέχρι την επόμενη φορά, φιλάκια πολλά, να προσέχετε.